Γιώργο, καλώς ήρθες. Και χρόνια πάρα... πολλά. Και πάνω απ' όλα φίλος της Ναυτεμπορική και φίλος δικός σου. Έτσι, εννοείται. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Το... Και το χρόνο με τα 100 χρόνια θα έχουμε και να και λέμε καλά. πάλι. Καλά. Εδώ, εδώ, είχα... εδώ είχαμε το 99, δεν θα είχαμε το 100. Το 100. Βέβαια. Τι γίνεται? Όλα καλά. Καλά, έτσι. Όλα καλά. Δηλαδή, όλα καλά μέσα σε ένα περιβάλλον... Ε... Ένα κράμα εκρηκτικό, θα έλεγα, ναι, σε πολλέ ναι. περιπτώσει. Τελειώνει η χρονιά με αυτή, την, με αυτή την ιστορία στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπου εκεί τα πράγματα δείχνουν ότι έχουν πάνε να εκτονωθούν, αλλά οπωσδήποτε ο κίνδυνο υπάρχει. Τίποτα ε. δεν πάει. Τίποτα δεν πάει. Τίποτα δεν πάει yeah. να εκτονωθεί. Mm -hmm. Βεβαίω πάει να εκτονωθεί, επειδή ήταν μια ευχάριστη κίνηση, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η Μέρσκη είχε αποφασίσει ότι θα κάνει την. Ε, ότι θα, θα πηγαίνουν όλα τα πλοία της κάτω από ναι. την, το ακροτήριο της Καλής ελπίδα. 10 μέρες και βάλε, λέει, εκεί πέρα. Έτσι και έπινε... τελικά 13 μέρες, 13, 13, 13, μέρες, 13 μέρες. 12 με 13 μέρες για τα γρήγορα ναι, παραπάνω ναι. για τα πιο αργά. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι ζούμε σε ένα. Ε, Είδε χθε αργά, αργά το απόγευμα πήγε και χτυπήθηκε ένα πλοίο κοντά ναι, που την από την βέβαια, βέβαια. Οπότε δεν ξέρει με αυτού. Πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε εξτρεμιστέ ναι. οι οποίοι είναι αδικαιολόγητοι να, να χτυπάνε αθώους πολίτε αθώους εργαζομένους που δουλεύουν απάνω στα πλοία ναι. και που ουσιαστικά τι κάνουν, εξυπηρετούν ή ναι, την ναι. παγκόσμια κοινωνία ακόμα και αυτούς τους ίδιους Σωστά. για να μπορέσει να παράξει να μπορέσει να, θραφτεί, να θρεφτεί και να μπορέσει επίσης να είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό να, μην... να, πηγα... να πάει ενέργεια από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά του πλανήτη. Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω σε κανέναν βαθμό. Ναι. Ε, και όσοι λένε, ακόμα και έννοιε πολιτικοί, ας πούμε, γιατί στέλνουμε ε, πλοίο κάτω, αν δεν στείλει η Ελλάδα κάτω πλοίο, ποιο θα στείλει εκεί. Σωστά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ε, και αυτό που είπε, άκουσα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, μπορεί να ήταν και ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Εντάξει, ο οποίο υποτίθεται ότι έχει και κάποια καταβολή από την ναυτιλία, να γυρνάει και να λέει ότι τίθεται θε... ένα θέμα, α πούμε, με την ασφάλεια των Ελλήνων που πηγαίνουν κάτω στον κόλπο. Για να... Γιατί, για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του ελληνόκριτου στόλου. Ναι. Όταν έχει ένα στα πέντε πλοία, τα οποία πηγαίνουν στον... στου ωκεανού και όταν είσαι η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη δύναμη ή μία από τι μεγαλύτερε δύναμεις, γιατί το να είσαι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο σε παγκόσμιο επίπεδο σε μία συγκεκριμένη νευραλγική αγορά που μεταφέρει το 90% όλων των αγαθών και προϊόντων στον πλανήτη, δεν είσαι μία τυχαία δύναμη, είσαι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Συνεπώ, εκεί πρέπει να διαφυλάσσει και να συντάσσει κι εσύ με την, με την ειρηνική και δημοκρατική Πορεία, ε, 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 πώς θα λένε, εξασφάλιση ε, της παγκόσμιας κοινωνίας. Είναι, δεν υπάρχει άλλο θέμα. Και μην ξεχνάμε να πούμε τώρα ότι ε, ναι, έχει γίνει ε, ε, η ένδειξη του τι γίνεται στο ΣΟΕΣ και αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο και το πιο σπουδαίο, το πιο ενδιαφέρον ναι, ναι. κομμάτι. Ναι, ναι. Η ένδειξη του τι γίνεται εκεί πέρα είναι ότι έχουμε έχουμε ένα κράμα εκρηκτικό, έχουμε δύο πολέμους στην ίδια περίπου μεριά του, του της Σωστά και έχουμε δύο από τους τρεις σπουδαίου μεγάλους θαλάσσιους δρόμους να είναι σε κάποιο βαθμό μπλοκαρισμένοι. όχι μπλοκαρισμένοι, αλλά άλλο να μπορεί, ξέρεις, είδες άμα κλείσει ένα ρεύμα στην Εθνική Οδό ή δύο τώρα, και να έχεις από τρία ρεύματα να έχεις βέβαια. μόνο ένα, βέβαια. θα έχει δημιουργηθεί μια... Στην πιο απλή μορφή μια... του και έχεις Για το σκεφτείτε τώρα ναι. τι γίνεται με τα πλοία που είναι κάποιες χιλιάδες πλοίων, βέβαια. έτσι, και έχουμε το πρόβλημα στον Παναμά, όπου εκεί δεν έχουμε νερό να περάσουν Σωστά. τα πλοία. Και έχουμε και το πρόβλημα με τους τούθι στην, στην Ιεμένη και στην, στον κόλπο του Άντεν ναι. και το οποίο που επεκτείνεται και βλέπετε επεκτείνεται στην δυτική μεριά όλου του Ινδικού Ωκεανού πήγανε ναι. μακριά μέχρι και χίλια μίλια. Ναι. Δεν ξέρω πόσα πήγανε. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί πρέπει όχι να καταπολεμηθούν, να εξολοθρευτούν. Έτσι. Αυτό βλέπεις Γιώργο να αποτυπώνεται πλέον στα εμπορεύματα, θα, θα, θα δούμε πάλι ίσως κάποια άνοδο. Κοιτάξτε, ναι, τιμών. σταδιακά, εγώ όχι σταδιακά, ναι. σίγουρα θα δούμε, το έχουμε δει ήδη ας πούμε, ακόμα και η μετακίνηση αυτή του τελευταίο το, 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 το δεκαημέρου έχει επιφέρει μία αύξηση στο κόστος ενέργειας ε, μεταξύ 7% και 12%. Ε, αλλά μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και να είναι 15% και 17% Σουστά. και να ανεβεί το πετρέλαιο ή να ανεβεί το... Ε, εγώ να πω κάτι ναι. ε, έκανα μια ε, Ερχόμενο από την Κίνα εκεί που είχαμε μια πολύ σπουδαία εξέλιξη και θα την πούμε μετά ναι, ναι. αλλά έκανα και μια ε, τοποθέτηση η οποία είναι πραγματικά μα αφήνει ε, όλον αυτόν τον χρόνο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα παλιότερα είχαμε δύο ένα δύο πόλους στην παγκόσμια κοινο, ε, κοινότητα. Είχαμε την Ανατολή και τη Δύση, είχαμε την Αμερική και τη Ρωσία. Τώρα, πέφτοντα η Ρωσία, γινόντουσαν όλα αυτά που γίνεται κλπ. Λέω ότι το τι γίνεται με το κόστος της ενέργειας είναι τόσο απρόβλεπτο που ουσιαστικά είναι αρκετοί λίγοι, αλλά μικρότεροι που μπορούν με μία κίνηση να σου επηρεάσουν το πώς θα αυξομοιωθεί το κόστος ενέργειας. Mm -hmm. Δηλαδή, αναφέρομαι, μπορεί κάτι να γίνει που έγινε στο Ισραήλ ή στη Γάζα και να τα πάντα. Ή, να γίνει κάτι στην Ιεμένη, να γίνει κάτι στο, με το Ιράν που είναι λίγο μεγαλύτερο ή μην πάμε στο μεγάλο κομμάτι των ΟΠΕ. Οπότε, τι έχουμε. Έχουμε αφαιθεί στα χέρια των ολίγων mm. και των οποίων αυτοί οι ολίγοι μπορεί να είναι εξτρεμιστές, ναι. μπορεί να είναι τρελοί, μπορεί να είναι Φωστά. οτιδήποτε και αυτή, αυτό το volatility, αυτή η αστάθεια και που υπάρχει στην αγορά, ναι. είναι πάρα πολύ σημαντική, το οποίο βέβαια μεταξύ μας, τη μεταξύ ναι. μας, ανοιχτά το λέμε, ε, σε κάποιο βαθμό όταν είσαι ένας έπειρος, ε, άνθρωπος της ναυτιλίας, επενδυτής, όπως είναι οι Έλληνες εφοπιστές δίνει και μεγάλες ευκαιρίες. Βέβαια. Λοιπόν, Έτσι. μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό π, ε, τα τάνκερς είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα, γίνανε τι γίνανε και τα, ξαφνικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πλούτος. Σουστά. Όπως αυτή τη στιγμή, αν δούμε ότι το, το πρόβλημα του ΣΟΕΣ συνεχίζεται, θα έχουμε και μια καλυτέρευση όσον αφορά τα κοντέινερ. Βλέπουμε σταδιακά να επανέρχεται δυναμικά και ο χώρος των dry. Λε, ξέρεις, μετά από κάποια τέτοια δυσκολία ε, πάντα για την ελληνική ναυτιλία, κυρίω για την, την ελληνική ναυτιλία, ναι, ναι, που είμαστε, όπω είπα, οι φορτηγατζίδε ναι, των ναι, ναι. και Είμαστε και οι φορτηγατζίδε και δεν Έτσι. είναι. Δεν είναι όπω είναι όλα στα σταθερέ γραμμέ. Ναι, παίρνουμε ναι, 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 κοντέινερ ναι. από εδώ, από εκεί. Τα παίρνουμε... Είμαστε το τραμ mm -hmm. Το Τραμπ τι είναι, Το Τράμπ είναι η αλανιά ρακότα. Το τραμπ, έτσι λέγεται. Τραμ σιπινγκ, κατάλαβε. Εμεί είμαστε εδώ να επιτρέχουμε από εδώ, από εκεί. Και ευέλικτοι, πολύ έτσι. Και έτσι, πάρα ξέρω, πολύ ξέρω, ξέρω, ευέλικτοι. Ξέρω, Μπορείς, ξέρω, Μπράβο. Αυτή, είπε τη λέξη. Ναι, είμαστε ναι. τόσο ευέλικτοι έτσι. που δίνεται αυτή η δυνατότητα να δράτουμε τι ευκαιρίε. Όσε φορέ και να σπάει ο κρίκο τη παγκόσμια μεταφορική αλυσίδα με διάφορα γεγονότα, όπω πολύ σωστά μα εξηγεί Γιώργο Ξηραδάκη. Οι σε φοβιστές, έχουν το μυαλό, έχουν τα guts, έχουν την... Βεβαίω. Να... Και αυτό να... το να είδαμε και ευκαιρία. πρόσφατα, τελευταία τελευταίες δεκαετία κιόλα. το τι γινόταν και με τα πετρέλαια της Βενεζουέλα σε ένα μεγάλο βαθμό ή αργότερα τώρα το τι γίνεται στη μεριά της Μαύρης Θάλασσας. Ναι, ναι. Ε, και τι ουσιαστικά και τώρα τι μπορεί να γίνει με, όλες αυτές τις, με όλα αυτά τα στενέματα που υπάρχουν ναι, και ναι. όλες αυτές τις δυνατότητες. Η χρονιά που φεύγει τι σου αφήνει τώρα, δηλαδή αν κάναμε έτσι μια ανασκόπηση, ναι. σύντομια ε, τι θα έλεγε, ποια είναι τα γεγονότα. Μου αφήνει μια αντροπή με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε στο λιμάνι του Πειραιά και το και τον άδικο χαμό ναι. αυτού του παλικαριού από, την, από, την, από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ να το ζήσω ε, στη ζωή μου. Πλέον νομίζω έχω ξεφύγει από αυτή τη βαρβαρότητα. Πόσο μάλλον δε από, ένα, ε, από, μια, από την παντελή έλλειψη ναυτοσύνης σε ένα από από τις μεγάλες εταιρείε. του ε, 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 βέβαια, Ε, βέβαια. Αυτό, αυτό θα το θυμάμαι είναι, όσον αφορά το 2023. Μελανό σημείο. Ε, ένα άλλο κομμάτι που μου αφήνει είναι ότι ε, αυτόν τον αγώνα, κάπως έτσι που είμαστε όλοι, ε, το τι θα γίνει με τα περιβεντολογικά ναι. ε, θέματα, που ουσιαστικά αρχίζει και το πρώτο κομμάτι το 2024, ναι. ε, την, ε, την, το, 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 το άπλωμα σαν, σαν μια... Πώ πέφτει το χιόνι και έχει απλώσει όλο το σύστημα, ε, ένα, μια κουβέρτα πάνω σκέψη γύρω από το τι θα κάνουμε με το ESG, ναι. ε, όπου και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, όλα τα σημεία για τον εξυγχρονισμό τη παγκόσμια ναυτιλία, αλλά νοιαζόμαστε πολύ για την ελληνική. Ε, κάτι άλλο που μου αφήνει ευχάριστα σημάδια είναι την επιτέλους, την ολοκλήρωση της, του ενός, ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων στα ναυπηγεία της χώρας, δίνοντάς μας ναι. κάποιες, κάποιες αχτίδες ε, ε, ελπίδας ναι. και αισιοδοξία. Λες και για Προκοπείο και για Εγώ Ξένο Εγώ λέω και κόσταν, για όλα, έτσι, για και, όλα, και, όλα και, και δεν λέω μόνο για αυτά. Ναι. Λέω και για τα μικρά. Ναι. Και για τα μικρά ναυπηγεία, τα ναυπηγοεπισκευαστικά που είναι στο πέραμα, Σωστά. και για όλη την Ελλάδα. Αποκτάει πάλι ζωή. Ε, είναι, ναι. αυτό, που, αυτό βεβαίως που λέω είναι ότι δεν μπορούμε να χτίζουμε τα ναυπηγεία σκεφτόμενοι ε, το πώς το κράτος θα γίνει ο πάροχος. Mm. Ή μάλλον θα, 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 δεν θέλουμε να πάμε στα ναυπηγεία που θα χτίζουν για το πολεμικό ναυτικό και μόνο ή να υπάρχει μια τέτοια εξυπηρέτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε ναυπηγεία τα οποία θα παράξουν νέα ωραία προϊόντα και νοτόμα για να μπορούν να ανταγωνιστούν πρώτον την ευρωπαϊκή αγορά και μετά την παγκόσμια αγορά. Mm -hmm. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τη δυνα... αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι μια καλό, ένα καλό ξεκίνημα για το τι μπορεί να κάνουν στην ακτοπλοεία. Άλλωστε, το ξέρει, το γράφω πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ε, και μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο ελληνόκτητο πλοίο που έγινε στην ελληνική ακτοπλοεία χτίστηκε στο ναυπηγεία τη Ελευσίνα. Μάλιστα, ήταν ένα μπέρδεμα. Ήταν μεταξύ Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. Είχαν mm ξεκινήσει -hmm. το Σκαραμαγκά και πήγαν στην Ελευσίνα και έγινε. Και έγινε μια χαρά. Ναι. Το νήσο Χίο και τον νήσο Μήκονο. Συνεπώ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η τεχνογνωσία. Αλλά δεν θέλουμε να παράξουμε μόνο για τη μία εταιρεία. Επίσης αυτό που, που θέλω να πω ότι ε, έχει μείνει βαθιά μέσα στο, για τη χρονιά που πέρασε τώρα θα μιλήσω με τη δικιά μου τη Λιόντα ναι, ναι, το οποίο είναι ένα σταθμός για την ελληνική ναυτιλία είναι η εξωστρέφεια που έχει δείξει και η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας γι' αυτό και σου έφερα ένα δωράκι Α, να έχεις αυτό το υπεριβόητο πιν η οποία άνοιξε ένα ε, γραφείο αντιπροσωπίας, εκπροσώπησης mm -hmm. της ενόσεως στο κέντρο του, του Ισανγκάη, στο Πουντόγκ, το Λουτζιατζούι Financial District, mm -hmm. το οποίο είναι το νέο κέντρο χρηματοδοτήσεων και νέο κέντρο χρηματοοικονομικό κέντρο της Κίνας και του κόσμου θα έλεγα. Σκεφτείτε ότι ένα μικρό κομμάτι γης, το οποίο μπορεί να είναι και η μισή αττική, ας πούμε, έχει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν πάνω από 250 δισεκατομμύρια. Ε, ευθύνεται για τις χρηματοδοτησεις 1,73 1,7-3 εκατομμυρίων ε, γενικότερα. Είναι ένα κομμάτι δυνατό της κινέζικης χρηματοδότησης, ε, από την οποία δίνει και χρήματα αρκετά και ο ελληνικό εφοπλισμό. Και μέσα σε αυτό το πλάνο προσπαθούμε να τραβήξουμε τον ενδιαφέρον των κινέζικων οργανισμών, είτε αυτέ είναι χρηματοδοτή, είτε είναι τράπεζε, είτε είναι εταιρείε ε, ε, leasing, είτε άλλε εταιρείε επενδυτικέ, να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνουμε εμεί την κίνηση πρώτα. Ναι. Πώς Πώ την κάνουμε, Τη αιτήσει τη ίδια τη κινέζικη κυβέρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, και το γεγονό ότι μα βρήκανε, βεβαίω μα βρήκανε γιατί είμαστε και δυνατοί μέσα στην ε, Κίνα, βέβαια. έτσι. Ε, και, βέβαια. και θα έλεγα και σαν τραπεζίτε και γενικότερα. Αλλά πάνω απ' όλα θα χτίσουμε περίπου ε, αξι... Έχουμε χτίσει πλοία αξίας 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για σκεφτείτε το νούμερο: α, 63 δισεκατομμύρια. Α, γι' αυτό λέμε ότι στα ελληνικά ναυπηγεία δεν θα πάνε. Το 10% να έρθει εδώ. 6,5 δι ε, order book για την Ελλάδα είναι, θα, είναι, θα ζήσουν. Θα γίνει η θα θα Γενέβη το πέραμα έτσι, και έτσι. η ελευσίνα. Και βεβαίω έχει πολλά άτομα. Ένα άλλο που ήθελα ναι, να ναι. πω σημαντικό για να μην πάρω, γιατί δεν ξέρω τι χρόνο έχω, είναι ότι επιτέλου η κυβέρνηση κατάφερε να επιταχύνει και να πετύχει σημαντικά θέματα στο privatization, στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Το οποίο βέβαια ήρθε με μια μεγάλη καθυστέρηση, ουδή περίμενε το 19. Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάναμε πέντε χρόνια, τέσσερα χρόνια για να, να ολοκληρωθεί η, 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 η ιδιωτικοποίηση της Σιγουμενίτσας, του Ιρακλείου και του Πειραιά. Η, η, του, ότι Βόλου, έγινε, του Βόλου. Του ναι, Βόλου, και, και ακολουθεί και το λάβριο. Ε, και βεβαίως αυτό άρχισε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εδώ αρχίζει η αξιοποίηση του μεγάλου πλούτου της χώρας και αυτό πρέπει να το προσέξουν mm -hmm. και οι νέοι και οι γονείς να το περάσουν Μεγάλη αξιοποίηση της ακτογραμμής μας, γιατί το λέω και θα το λέω και θα το λέω. Από τη θάλασσα βγήκαμε, η θάλασσα μας τρέφει και Έτσι. η θάλασσα θα μας τρέφει. Έτσι. Είμαστε Έλληνες, είμαστε πρωτοπόροι σε μια πολύ δύσκολη αγορά, mm -hmm. ένα μικρό κομματάκι γης είμαστε. Ναι, ναι. Αλλά είμαστε τεράστιοι στη θάλασσα. Λες και όλη η θάλασσα ανήκει στους Έλληνες. Mm -hmm. Οπότε αυτό το, αυτό το, συνέστημα πρέπει να το πάρουμε και πρέπει να βοηθήσουμε. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις κυβερνήσεις, mm -hmm. οποιαδήποτε είναι για αυτή. Mm -hmm. Δηλαδή, ποια έννοια, ακόμα και το γεγονός ότι φύγανε όλα τα διαλυτήρια, το οποίο ένα διαλυτήριο μπορεί να δώσει δουλειέ σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, φύγανε από... Ναι, ναι, κατάλαβα. Φύγανε τα διαλυτήρια και πήγαν και πήραν τις ευρωπαϊκές άδειες οι Τούρκοι και όχι εμείς. Εδώ δεν είναι ποδόσφαιρο. Σωστά. Για να είμαστε και των ημερών, επειδή έχουμε και από τα ρούχα μα. Α, δεν σου άρεσε η κίνηση, αλαφούζο. Ε? Μου άρεσε. Γιατί είναι είδηση που έχει κάνει τώρα. στηρίζω τον Πρόεδρο και είναι τάξη. και. Σου εξάφνιασε όμω. Ε, 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 ναι, γιατί ξέρει κάτι. Εγώ επειδή έχω δουλέψει 20 χρόνια εκεί, ξέρω ότι σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι να σου διαφορετικά. Επειδή τον Γεωβάνοβιτ το συμπαθήσαμε πάρα πολύ. Ίσως είναι, δεν πραγματικά. είχε να δώσει κάτι παραπάνω. Και ξέρει, εμεί είμαστε Έλληνε, δεν είμαστε Λίβερπουλ εδώ. Παρένθε το γεγονό ότι έχει δύο χρόνια να προπονήσει ο κύριο Τέριμ, σου λέει κάτι. Δεν ξέρω τι Είναι εγώ, και 70 χρονών, α πούμε. Εντάξει. Κοίταξε, αλλά σε κάθε περίπτωση. <laughs> θα πει, ε, αλλά θα, εγώ μιλούσα <laughs> για τα διαλυτήρια. Ναι, 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 ναι. Και να γίνουν και διαλυτήρια, να αξιοποιήσουμε τι ακτέ μα και να κτίσουμε και πλοία. Και επιπλέον να ξυπνήσει το σύστημα και είναι κάλεσμα και προς τον Υπουργό Οικονομικών, του τα έχω πει και ίδιος, ναι, ναι. αλλά τα λέω πλέον και δημοσίως, και στον Υπουργό Ανάπτυξης, να σταματήσουν να, να κλείνουν τα μάτια στη δυνατότητα της στήριξης θαλάσσιας οικονομίας. <Συγχυ> Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2024 που μπαίνουμε τώρα να μην στηρίζουν οι ελληνικές τράπεζες την πραγματική ε, επιχειρηματικότητα τη θαλάσση οικονομία. Είτε αυτή είναι ακτοπλοεία, είτε Έτσι. αυτή είναι ναυπηγία, είτε αυτό είναι ο σχεδιασμό, ακόμα και ο σχεδιασμό, γιατί ο σχεδιασμό είναι υπηρεσία. Γιατί χωρί σχεδιασμό δεν υπάρχει ούτε η έρευνα ούτε η ανάπτυξη. Πρέπει να στηρίζεται και οι εταιρείε, οι πολλέ. Γιατί να φεύγουν τα παιδιά μα και να δουλεύουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Κορέα, στην Κίνα, για να κάνουν εκεί σχεδιασμό και να μην κάνουν εδώ. Πρέπει λοιπόν να, να αποκτήσουν οι τραπεζε ενα ένα know-how, μια τεχνογνωσία τέτοια, που να στηρίξουν και το μικρό το ναυπηγείο και τον ψαρά mm -hmm. και τον οποιονδήποτε ασχολείται με τη θάλασσα. Ακόμα και αυτόν τον μικρό που θα πάρει τρία-τέσσερα μικρά σκάφη αναψυχής για να τα δουλεύει. Δεν μπορεί να φεθεί όλο αυτό το σύστημα στην τύχη του. Σωστά. Και πρέπει να δημιουργήσουμε τις ναυτιλιακές τράπεζες. Εάν εμείς οι Έλληνες δεν κάνουμε αυτό... Εντάξει, εγώ το φωνάζω από τι ευρωεκλογέ και το επιμένω και είμαι και ξεκάθαρο. Ε, βέβαια, και, 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 ε, ναι. και έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Για το 24, τι περιμένουμε τώρα, Γιώργο, πιστεύει, η ναυτιλία υπό το πόρο, ποιοι είναι οι σχεδιάσμοι, ποιοι είναι οι προτεραιότητε των ελλήνων εφόπλιστων. Εγώ, Εσύ, πιστεύω, το από κοντά εγώ πιστεύω ότι συνέχεια οριμάζει η αντίληψη ότι αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια, πράσινη τεχνολογία, πράσινα πλοία, ε, δεν, θα, δεν θα έχει αυτό το, την ολοκληρωτική αντίληψη ότι θα βρούμε το πράσινο πλοίο, γιατί αυτό το πλοίο θα το συναντήσουμε μετά από πολλέ δεκαετίε. Ε, Όπω επίση γίνονται και πολλέ συζητήσει για το αυτόνομο πλοίο. Το... Ναι. Όπω γίνονται πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε, να αφήνουμε το μέλλον να κυριαρχεί στο παρόν, γιατί θα φύγουμε από την πιάτσα. Συνεπώ, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει μια α, γενικότερη οριμότητα πέραν των μεγάλων εταιριών του, 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 του κλάδου να μπορέσουν να, οι μικρότεροι να παραγγείλουν και νέα πλοία να αντικαταστήσουν τους παλιούς τους, 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 παλιούς, τους στόλους mm -hmm. ε, να ξανακατέβει αισθητά ε, το, ο, ηλικία. ο μέσος όρος ηλικίας, ηλικίας ε, του στόλου ε, νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες ευκαιρίες επενδύσεων. Πιστεύουμε... Και η εγχώρια εκτοπλογία σε διακόπτη έχει ανάγκη για να. Καλά, η εγχώρια εκτοπλογία έχει τεράστια ανάγκη, όπω έχει και τελεστή ανάγκη στήριξη. Βλέπουμε, ευτυχώ υπάρχει πέραν του ελληνικού κομματιού τη της Άττικα, η οποία είναι. Ναι, είναι και ο Λίτερ τώρα εντάξει ναι. περίπου ναι. το 60% του ναι, μαζί με τον κύριο Γκριμάλντι είναι αυτοί που ε, λοιπόν, λέμε, και ναι. έχουμε και τον Γκριμάλντι αλλά έχουμε και τα ταχύπλο από την άλλη που έκανε και ο Ιτζέτ και, και ο κύριος που, ναι, ναι, το... που κάνανε το δικό τους ε, ε, ένωση. Αυτά όλα συμβαίνουν πάντα στη ζωή μας ναι. μέσα. Αυτά όλα θέλουν λοιπόν, ναι έχουμε και στην ακτοπλοία την ανάγκη της ανανέωσης ε, όπως ε, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να καλωσορίζουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις Πού έγιναν στα λιμάνια και νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ε, είμαστε πολύ τυχεροί που και το είδαμε που ένα φιλέλληνας επενδυτή, ο Εμμανουέλιο Γκριμάντι, επένδυσε. Βέβαια. Υγωμενίτσα και, 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 και στο Ηράκλειο. Σωστά, έτσι, σωστά. Και παράλληλα, δείχνει και την πορεία της, της αξιοποίηση τη ελληνική ακτοπλοίας. Γενικότερα την πορεία. Δηλαδή, όλα αυτά που, που συμβαίνουν. Θα μας, θα μας, δώσουν μια τεράστια δυνατότητα να μπορέσουμε ξανά να έχουμε έναν από του σύγχρονου στόλου. Αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν ξένε εταιρείε εδώ πέρα, ε, να βρίσκουν δουλειά οι, οι Έλληνε που σπουδάζουν ναυτιλιακά και έχουμε μεγάλη τεχνολογία. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μα για το 2024 να ανοιχτούν ακόμα περισσότερα, να, φέρ, να έρχονται εδώ οι Κινέζοι mm -hmm. να μαθαίνουν ναυτιλία, mm -hmm. ή οι Αμερικάνοι, ή οι Γάλλοι, οι ή, 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 ή Δανείοι, ή οποιοδήποτε. Και στο τέλο θα έλεγα ότι ε, ε, μακάρι κάθε πρωί ας πούμε, να χτυπάει και ένα κουδούνι στο μυαλό των γονέων και των δασκάλων ε, και των καθηγητών, αλλά του δασκάλου που πρέπει να αρχίσει, αλλά και τους γονεί, ότι να βλέπουν, να δίνουν ένα στα παιδιά ότι εμεί είμαστε δυνατοί στην αυτιλία. Ναι, θα βλέπουμε, γιατί η ναυτιλία μπορεί να, να, μπορεί να δώσει δουλειά σε όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και σε γιατρού, να σα δώσω να καταλάβετε. Έτσι. Τα πάντα. Δηλαδή, είτε σπουδάζει πληροφορική, αυτή τη στιγμή όλα γίνονται αυτόματα. Είτε digital analyst, είτε αν θέλετε ναυπηγή που είναι επί των ΑΦ, είτε. Είναι αυτοί, όλοι αυτοί έχουμε ανάγκη από τέτοιου ανθρώπου και δεν έχουμε πρόβλημα να κοιτάμε αλλού πού θα κάνουμε δουλειέ ή πώ θα δημιουργήσουμε ε, άλλε αγορέ. Έχουμε τον τουρισμό, έχουμε και έχουμε την αυτιλία και έχουμε και τον πολιτισμό. Σωστά. Ε, Α επικεντρωθούμε σε αυτά να προχωρήσουμε. Γιώργο, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά σε σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι γερό και δυνατό και θα τα πούμε στι πρώτε μέρε του 24. Εγώ θέλω να πω και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλου του ακροατέ, χρόνια πολλά σε σένα τον ίδιο και σε όλο αυτό το επιτελείο τη Ναυτεμπορική. Να το συγχαρώ εκ νέου για την, την, την ε, ε, μεγάλη εκδήλωση που κάνει. Με, τις, με, τα, με την κινέζικη ναι. ε, τηλεοπτική, ε, τηλεοπτικό οργανισμό, με τον οποίο ε, ε, με φιλοξενούν συχνά και πάντα αναφερόμαστε στο, στα μεγάλα προ, ε, προτερήματα της ελληνικής ναυτιλίας. Πολύ σπουδαία κίνηση της ναυτεμπορικής. Περιμένουμε όλοι μας να αρχίσουν οι ορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια Γιώργο. πολλά. Χρόνια πολλά.